Το σημαντικό έργο διαχείρισης αστικών λιμάτων στο Δήμο Αλεξανδρούπολης μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στη ΔΙΑ Αλεξανδρούπολης με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Κρέκα. Πιο συγκεκριμένα, στη δεύτερη υποκατηγορία έργων εντάσσεται το έργο προϋπολογισμού 7,3 εκατομμυρίων ευρώ για την υλοποίηση υποδομής διαχείρισης λιματολάσπης από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λιμάτων του βιολογικού Αλεξανδρούπολης. Ειδικότερα τα λίματα θα υπόκεινται σε ξύρανση, η οποία θα μειώνει αποτελεσματικά τον όγκο του στερεού προϊόντος. Εκρήθηκε η χρηματοδότηση 7.300.000 ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και από τον Υπουργό κ. Κρέκα για την δημοτική επιχείρηση ύβευσης αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης. Μας επιχορηγούν με το ποσό αυτό για να κατασκευάσουμε θαλάμους όπου θα ξεραίνουμε το λίμα, το στερεό λίμα που προκύπτει μετά και την επεξεργασία που γίνεται στον βιολογικό της Αλεξανδρούπολης, το οποίο θα έχει πολλαπλά ωφέλη μετά και την ξύβαση που θα υπόκεινται και στην γεωργία αλλά και στην μείωση του ποσοστού του συνολικού στερεού λίματος που προκύπτει. Όπως σημειώνει ο πρόεδρος της ΔΙΑ Αλεξανδρούπολης, Χαράλαμπος Μιχαηλίδης, με την εξέλιξη αυτή θα υπάρξουν ωφέλη για το περιβάλλον και τους πολίτες. Θα λύσει το πρόβλημα το περιβαλλοντικό που δημιουργείται, καταλαβαίνετε, στο έδαφος μετά και τις επεξεργασίες που γίνονται αυτές. Είναι μια εξέλιξη που συμβαίνει στον τόπο μας πλέον. Εξυγχρονίζονται οι εγκαταστάσεις, εξυγχρονίζονται οι τρόποι που διαχειριζόμαστε τα λίμματα αυτά όσον αφορά και το βιολογικό Αλεξανδρούπολης. Παρ' όλα αυτά θα κατασκευαστεί θάλαμος όπου θα ξεραίνεται αυτό το προϊόν. Θα μειώσουμε περίπου στο 74% σε ποσοστό το στερεόλυμα που προκύπτει μετά και την επεξεργασία. Είναι πολύ σημαντικό, έχει πολλαπλά ωφέλη. Θα βοηθήσει ως έβαφο βελτιωτικό μετά και την επεξεργασία του για την γεωργία. Γενικότερα, εξυγχρονίζοντας τις εγκαταστάσεις, μόνο ωφέλη μπορούν να υπάρχουν τόσο για τους πολίτες όσο και για το περιβάλλον.